το τελευταίο workshop. Θα προσπαθήσουμε μέσα στον χρόνο που έχουμε και ελπίζω και εγώ να πετύχω το στόχο του Ονίκ και να το κάνω επίσης συντομότερο, να κάνουμε μία, να μαζέψουμε όλες αυτές τις ιδέες που, και τις απόψεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και να τα συγκεντρώσουμε σε αυτό το grid, το οποίο πιθανώς το έχετε πάρει όλοι σας και εσείς θα είστε ελεύθεροι να κάνετε και δικές σας παρεμβάσεις. Τη συζήτηση θα τη χωρίσουμε σε 4 ενότητες που ανταποκρίνονται λίγο πολύ στις ερωτήσεις του grid και θα αρχίσω από τον κύριο Παλατζιάν να μας πει γιατί outsourcing, με ποιους outsourcing, πώς βλέπουμε τον outsourcing, αν είναι partner, αν είναι προμηθευτής ή... αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα σας μιλήσω για δύο παραδείγματα που κάναμε στην δική μας εταιρεία και πώς αυτά είχαν αποτέλεσμα. Η δική μας εταιρεία παράγει αλουμίνιο, το οποίο τελικά τοποθετείται σε σπίτια κυρίως. Αλλά για outsourcing partners, εκτός από δικηγόρους και τα λοιπά, επιλέξαμε επίσης την Nespresso. Θα σας φανεί λίγο περίεργο αυτό που λέω. Αλλά είχαμε μία κουλτούρα στην εταιρεία που ξεκινούσε από τις παλιές καλές εποχές, χρυσές θα έλεγα, που πέρασε η ελληνική οικοδομή και η βιομηχανία, που είχαμε 7 καθαρίστριες, παύλα καφετζούδες, που τις παρήγγελες τον καφέ και το ήθελες με 2 ζαχαρίτσες και με κρέμα ως εξής και τα λοιπά, και με τόσες φυσαλίδες αν ήταν ελληνικός. Που μετά αυτές οι κυρίες, πολύ ευχάριστες κατά τα άλλα, έπρεπε εκτός από το να σου σερβίρουν τον καφέ όπως τον θέλεις, μετά να πλύνουν και, και τις κούπες και ούτω καθεξής. Αυτό, αν κανείς το έβαζε κάτω σε νούμερα, έφτανε σε ένα αστρονομικό ποσό, το οποίο καταφέραμε και το μειώσαμε ως εξής. Ψάξαμε να βρούμε ποιες εταιρείες δίνουν καφέ. Καταλήξαμε στην Nespresso, παρόλο που ακούγεται εξωτικό για ένα χώρο εργοστασίου, αν θέλετε, γιατί κυρίως κανείς την Nespresso, χωρίς να κάνω να κάνω διαφήμιση, τη συνδυάζει με κάτι πιο premium. Και μας έφεραν επαγγελματικά μηχανήματα με πολύ μικρό κόστος για την επιχείρηση. Άρα συνέχιζε η επιχείρηση να προσφέρει δωρεάν καφέ στον κόσμο. Στην αρχή υπήρχε ανησυχία του «Ωχ, θα αρχίσουν να μας χρεώνουν τώρα αυτή η τρελή για τον καφέ που πίναμε». Σε ποτηράκια χάρτινα. Πολύ υψηλής ποιότητος και ο καφές και το σερβίρισμα και το όλο, αλλά είναι self-service πλέον. Πας, το παίρνεις και το γάλα του και ούτω καθεξής. Και τελικά καταφέραμε και μόνο από αυτή την κίνηση και γλιτώσαμε 25.000 ευρώ ετησίως. Έτσι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο την κουλτούρα του καφέ. Ακούγεται συγκλονιστικό και όμως είναι αληθινό. Αντίστοιχα, είχαμε 47 printers και έτσι μιλάμε για χώρους παραγωγής εδώ πέρα, δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σε υπολογιστές όλη μέρα. Και διαλέξαμε μία εταιρεία, την Αδελφή Δοξιάδη, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγής φωτοτυπικών και εκτυπωτών, οι οποίοι πάλι με ένα full service level agreement με δικά τους έξοδα μας αλλάζουν και τα toners και ούτω καθεξής, μόνο το χαρτί είναι δικό μας. Και από αυτό θα γλιτώνουμε, γιατί μόλις υλοποιήθηκε πριν από ένα μήνα, θα γλιτώνουμε όχι μόνο τουλάχιστον 35.000 ευρώ ετησίως από μείωση ατόμων και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά θα περιορίσουμε και τη χρήση χαρτιού. Γιατί βρήκαμε ότι παρόλο που είμαστε εργοστάσιο, ξοδεύαμε 500.000 φύλλα χαρτιού ετησίως. Και προχωράμε προς να το μειώσουμε 50% και στο όνειρό μου να πάει στο μηδέν. Δυστυχώς, αν δεν υπήρχε η ελληνική πραγματικότητα με τα λογιστήρια που χρειάζονται τα πάντα σε χαρτί, μπορεί να πηγαίναν πιο εύκολα στο μηδέν. Αλλά ελπίζω σύντομα το send to fax ή scan to file να μπορεί να είναι scan to εφορία και να τελειώνει και αυτό πολύ πιο εύκολα. Αυτές ήταν οι δύο ιστοριούλες που είχα να μοιραστώ μαζί σας. Ναι, το ερώτημα είναι αυτή τώρα και
Πώς βλέπουμε τον πάροχο υπηρεσιών, σαν στρατηγικό συνεργάτη, σαν απλό προμηθευτή, και αν πάμε στο πρωινό που η καθηγήτρια που μας είπε ότι το outsourcing καλύπτει ευελιξία, τεχνογνωσία ή κόστος. Σε εσάς προφανώς ήταν το κόστος. Εμείς ξεκινήσαμε από το κόστος και εκπλαγήκαμε ευχάριστα από όλα τα υπόλοιπα που κερδίσαμε. Κερδίσαμε ανθρώπους που ξέρουν καλά τη δουλειά τους, κερδίσαμε ποιοτικές υπηρεσίες και όλο το πακέτο είναι που μας κάνει να είμαστε υπέρ του outsourcing. Μάλιστα. Στον κύριο Μωραΐτη τώρα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε να κάνουμε outsourcing, πάραμε τη στρατηγική απόφαση, πώς προετοιμάζουμε όλη την εταιρεία, τα άτομα, και ειδικά αν έχουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θα έλεγα ότι το workshop αυτό, και ευχαριστώ και την διοργανώτρια εταιρεία και όλους για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το workshop αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχει να συνοψίσει μία μεγάλου εύρους γνώση, η οποία απλώθηκε σήμερα με αρκετούς έμπειρους ανθρώπους, τόσο της αγοράς όσο και ακαδημαϊκά. Θα έλεγα ότι εξαρτάται από το μέγεθος καταρχήν της εταιρείας, και εξαρτάται από το πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε να λύσουμε με το outsourcing. Παραδείγματος χάρη στη Vianex, η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία της οικογένειας Γεννακόπουλου, όπου υπάρχουν 1.100 εργαζόμενοι, είναι εταιρική κουλτούρα και απόφαση στρατηγική να μην απολυθεί ούτε η κυρία η οποία φτιάχνει τον καφέ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μοιραστώ σήμερα μαζί σας, διότι μιλάμε για μια εταιρεία των 250 εκατομμυρίων ευρώ, 1.100 εργαζομένων. Σε έναν χώρο που συμπιέστηκε από τα 6,5 δις στα 2 δις, φαρμακευτική δαπάνη. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι τεράστια, η οποία έχει τη δυνατότητα και κάνει outsourcing για άλλες εταιρείες, όπως είναι, ας πούμε, η Reckitt Benckiser, παρέχουμε logistics υπηρεσίες. Από την άλλη, παρέχουμε παραγωγή για φαρμακευτικές άλλες εταιρείες, πολυεθνικές, τόσο για την ελληνική, όσο και για την ευρωπαϊκή αγορά, όσο και για την ασιατική αγορά. Μια εταιρεία, επίσης, που δέχεται το outsourcing σαν υπηρεσία, παραδείγματος χάρη οι νομικές της υπηρεσίες είναι διπλής όψεως και έχει legal department, αλλά και δέχεται εξωτερικές. Ή το fleet management, ο στόλος των ιατρικών επισκεπτών. Πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσουμε λοιπόν ένα προσωπικό, έστω ότι έχουμε λοιπόν πάρει την απόφαση, έχουμε πει ποιο είναι το πρόβλημα, το έχουμε περιγράψει, έχουμε βρει τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας ή του προϊόντος και πρέπει μετά να απευθυνθούμε σε μία ομάδα στην επιχείρησή μας, σε ανθρώπους που μπορεί να τους ξέρουμε πολλά χρόνια ή λίγα χρόνια, παρόλα αυτά συνεργαζόμαστε μαζί τους πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα και πρέπει να τους οργανώσουμε σε μία νέα πραγματικότητα. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε διαχείριση αλλαγής. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να επικοινωνήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο ήταν το πρόβλημα, για ποιο λόγο κάνουμε αυτό το outsourcing, ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του outsourcing, τι κερδίζουμε από αυτό το outsourcing. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πιστεύω, στις ελληνικές εταιρείες αλλά και σε όλες τις εταιρείες, όταν πραγματοποιείς μία αλλαγή, και μία αλλαγή outsourcing δεν είναι μικρή, διότι απευθυνόμαστε στις ζωές ανθρώπων, απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες, απευθυνόμαστε πιθανότατα σε κάποιους που θα απολυθούν, που θα φύγουν από την εταιρεία, αλλά απευθυνόμαστε και σε κάποιους που θα μείνουν και θα συνεχίσουν
και θα πρέπει αυτοί να έχουν το ίδιο όραμα, την ίδια στρατηγική, την ίδια κουλτούρα. Θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και να αποδίδουν, όπως όλοι προσπαθούμε, με πολύ υψηλά στάνταρς. Άρα, λοιπόν, το change management που πρέπει να εφαρμόσουμε σε μία απόφαση outsourcing είναι μεγάλο. Και πρέπει να το εξηγήσουμε, πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Έχει τεράστια, λοιπόν, σημασία η εμπλοκή του middle management, θα έλεγα, η δέσμευση της διοίκησης και η επικοινωνία, το επικοινωνιακό πρόγραμμα που θα βγάλουμε για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Ένα άλλο επίσης κομμάτι, το οποίο δεν άκουσα σήμερα και ίσως θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι διοργανωτές, είναι οι quality managers. Διότι σε αυτές όλες τις διαδικασίες, είτε είναι advertising, είτε είναι software, είτε είναι παραγωγή φαρμάκου, είτε είναι οτιδήποτε, εμπλέκονται διαδικασίες. Και εμπλέκονται διαδικασίες ποιότητας, οι οποίες τουλάχιστον στην Vianex, η οποία είναι μια εταιρεία που εφήρμοσε για πρώτη φορά το ISO στην Ελλάδα, από όλες τις εταιρείες, είναι διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει ο πάροχος υπηρεσιών να τηρεί ευλαβικά και θα πρέπει να τηρεί με στα standards που εσύ εργάζεσαι, εσύ παρέχεις το προϊόν ή εσύ παρέχεις την υπηρεσία. Αναφέρθηκε στο δημοσίου, σαν outsourcing το quality. Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι το κομμάτι του quality είναι τεράστιο στο outsourcing. Δεν μπορεί να μην εμπλέκεται, πάνω χάρη, ο quality manager μιας εταιρείας μέσα σε μια διαδικασία outsourcing. Όσο μικρή ή μεγάλο είναι αυτό. Μπορεί να είναι πολύ μικρό, πάνω χάρη, ναι, πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε και να έχουμε ένα καλύτερο καφέ ή έναν εσπρέσο. Όμως και αυτό είναι μια διαδικασία, μια απλή. Αυτό που λέμε είναι ότι άρα, λοιπόν, outsourcing δεν σημαίνει μείωση ποιότητας. Είναι το αντίθετο. Ακριβώς. Το αντίθετο θα πρέπει, ειδικά αν η εταιρεία, δηλαδή αν έρθει κάποιος από εσάς, σαν πάροχος προς τη Vianex, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ελέγχους θα δεχτείτε. Όπως αντίστοιχα, όταν εμείς παράγουμε για την Eli Lilly, αμερικάνικη εταιρεία, η οποία παίρνει τα προϊόντα μας και τα πηγαίνει στην Κίνα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δεχτήκαμε ελέγχους τόσο από την αμερικάνικη εταιρεία, όσο και από τους κινέζικους οργανισμούς φαρμάκων. Άρα, λοιπόν, η ποιότητα έχει να κάνει πάρα πολύ ακριβώς με την θέληση και τη δέσμευση της διοίκησης, αλλά και με το change management που πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να πείσουμε τελικά την εταιρεία ότι ναι, το πλάνο το οποίο έχουμε εφαρμόσει, το πλάνο το οποίο έχουμε αποφασίσει και ξέρουμε ότι είναι σωστό, έτσι, θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ. Άρα τώρα αποφασίσαμε, βάλαμε και μια διαδικασία change management μέσα στην εταιρεία και να πάμε στην κυρία Κουτσοβασίλη. Από εκεί και μετά τι κάνουμε. Από εκεί δηλαδή πέρα, πώς ναι, βάζουμε κριτήρια, πώς αξιολογούμε, πώς βρίσκουμε συνεργάτες και πώς υπογράφουμε συμβόλαια. Εξετάζουμε λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εγώ μπορώ να αναφέρω την εμπειρία μου από την εταιρεία στην οποία είμαι σύμβουλος διοίκησης. Είναι μια εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών, ειδικά στον επιχειρηματικό χώρο. Και είναι και ίδια, παρέχει και ίδια υπηρεσίες outsourcing στις ασφαλιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αλλά είναι και μια εταιρεία που έχει στρατηγική επιλογή να δίνει πολλές υπηρεσίες, κυρίως υποστηρικτικές, σε outsourcers. Άρα, λοιπόν, αφού έχουμε αξιολογήσει πολύ καλά, γιατί εγώ πιστεύω ότι αφού έχουμε προγραμματίσει, αναλύσει, αξιολογήσει στην αγορά τους κατάλληλους παρόχους που εξυπηρετούν τη στρατηγική μας, στη συγκεκριμένη στιγμή που θέλουμε να είτε να αλλάξουμε μια διαδικασία, είτε να δώσουμε κάποιο τμήμα, κυρίως στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, προχωράμε στη σύμβαση.
Η σύμβαση θα πρέπει να έχει διατυπωμένους πάρα πολύ με σαφήνεια τους στόχους του έργου. Θα πρέπει να έχει αποτυπώσει πάρα πολύ καλά, αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ και σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, τα SLA. Θα πρέπει να έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ το πρόγραμμα, ίσως σε κάποια έργα, μετάβασης. Θα πρέπει να, να έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στελεχών από την επιχείρηση, η οποία θα υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία της ανάθεσης. Θα πρέπει η σύμβαση αυτή να έχει ξεκάθαρες κάποιους όρους, κάποια πέναλτις, αν δεν εφαρμοστούν τα επίπεδα εξυπηρέτησης και το SLA. Θα πρέπει να υπάρχουν, ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Καρίδης, κάποιες μετρήσεις, κάποια performance metrics, και τα οποία έχουν να κάνουν με τα KPIs. Να μην βάζουμε στη σύμβαση κάποιους καταχρηστικούς όρους που να μας ταλαιπωρούν. Έχω, από την εμπειρία μου, έχω δει ότι κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης μιας σύμβασης έργου outsourcing, παρατηρούνται πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και δεν είναι έτοιμοι και από την πλευρά του πελάτη και από την πλευρά του outsourcer να εξετάσουν, να αποφύγουν κάποιες διαδικασίες νομικές, διατύπωσης όρων κλπ. Και ξεφεύγουμε από την ουσία του έργου. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες από έλλειψη κατανοήσεων κάποιων σημείων των συμβάσεων. Άρα, λοιπόν, για μένα θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι όροι και η διαδικασία του έργου που θα αναπτυχθεί από την ανάθεση, η εποπτεία, οι αρμοδιότητες, και στην συνέχεια να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ανέφερα, μετρήσιμα, για να επαληθευθεί η αξία της συγκεκριμένης ανάθεσης. Προσωπικά πιστεύω ότι οι συμβάσεις, και επειδή προηγουμένως αναφέρατε αν ο προμηθευτής, ο outsourcer, είναι στρατηγικός συνεταίρος ή απλά προμηθευτής, πιστεύω ότι σε commodity υπηρεσίες μπορεί να είναι απλά προμηθευτής. Αλλά σε διαδικασίες που πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν κάποια αξία στην εταιρεία, είναι στρατηγικός συνεταίρος. Και αναφέρθηκε προηγουμένως και εσείς προσωπικά για το κόστος. Εγώ πιστεύω ότι πολύ λόγος γίνεται για το κόστος, αλλά αν δούμε πολύ προσεκτικά ότι εδώ μπορούμε να έχουμε μια εξελικτική διαδικασία και ο προμηθευτής μας θα γίνει σιγά-σιγά, θα επεκταθεί η λειτουργία της επιχείρησής μας προς τον προμηθευτή, άρα λοιπόν θα γίνει συνεταίρος μας σε αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν τι προσδοκάμε εμείς από τον προμηθευτή? Να προσδώσει κάποια αξία στις λειτουργίες μας. Μπορεί να αλλάξουμε λειτουργία, να κάνουμε re-engineering στην επιχείρηση. Ήδη πρόσφατα εμείς ολοκληρώνουμε την διαδικασία ανάθεσης σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό outsourcer για το λογιστήριο. Και παράλληλα, αλλάζουμε και πολλά λειτουργικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν το business μας. Άρα, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα στρατηγικό συνεταίρο που σιγά-σιγά κτίζεται. Βέβαια, για να κτιστεί αυτή η σχέση, σαφέστατα πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο και να υπάρχει σιγά-σιγά η εμπιστοσύνη που θα κερδιθεί και από τις δύο πλευρές. Ένας αρνητικός παράγοντας είναι ότι αν δεν υπάρχει, όπως αναφέρθηκε, η δέσμευση από τη διοίκηση. Αν λοιπόν δεν υπάρχει δέσμευση από τη διοίκηση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε για αλλαγή. Πολλές φορές μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι αν δεν αλλάξουμε, θα πεθάνουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαδικασίες που πρέπει, όπως και να έχει, να γίνουν μέσα στην επιχείρηση. Εγώ έχω καταγράψει από την, αν μου επιτρέπετε κύριε Ρόβη, τα προβλήματα ή τα εμπόδια, έτσι, που θα μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ενός έργου outsourcing. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι οι διαδικασίες ανάπτυξης, που χωλαίνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες
και όχι ουσιαστικά στην επίτευξη του έργου. Στη μικρή είχε καμία υποστήριξη από, από τη διοίκηση. Στην κακή κατανόηση από την πλευρά του πελάτη και δυστυχώς υπάρχει και ένα θέμα κουλτούρας. Γιατί εδώ πέρα είμαστε στο πραγματικό περιβάλλον, το ελληνικό, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για πολυεθνικές. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και, υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορεί πολλές φορές η επιλογή ενός προμηθευτή να είναι πολύ, να έχει τέτοια κουλτούρα οι εργαζόμενοι που έρχονται για να δημιουργήσουν αυτό το έργο, να αναπτύξουν αυτό το έργο, να υπάρχει λοιπόν απόσταση από την νοοτροπία που υπάρχει στους εργαζόμενους στην ίδια την επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτό το gap στην νοοτροπία και στην κουλτούρα των δύο πλευρών, από την πλευρά του πελάτη και του outsourcer. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει θέμα απώλειας ταλέντων. Πρέπει να γίνει κατανόηση ότι οι στόχοι και τα κίνητρα του ενός και του άλλου είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση το έχεις αναθέσει ένα έργο, έτσι, υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Έτσι. Ναι. Και προσπαθείς να φέρεις μια αξία μέσα στην επιχείρηση. Η ομάδα που έχει ορίσει ο πελάτης, που ανέφερε προηγουμένως ότι πολλές φορές έχουν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή. Το έχουμε ζήσει αυτό. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να είσαι συνεχώς έτοιμος να αλλάξεις και να πάρεις αποφάσεις. Υπάρχει αντίσταση εσωτερική πολλές φορές από το εσωτερικό περιβάλλον. Στις νέες μεθόδους, ειδικά όταν δίνεις, γιατί εμείς πρώτα ξεκινήσαμε τη μισθοδοσία εδώ πριν πολλά χρόνια, δεύτερον δώσαμε σε πάροχο όλο το IT μας. Έτσι. Μέσα από εκεί φέραμε καινούργιες μεθοδολογίες, καινοτομίες μέσα στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν υπήρξαν αντιστάσεις εσωτερικές. Και πολλές φορές υπάρχει και μία τάση αναβολής στη λήψη αποφάσεων από κάποια στελέχη του meeting management και του top management. Άρα λοιπόν, αυτά έχω καταγράψει με λίγα λόγια τις προβλήματα. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς, ο κύριος Σιφάκης, έχετε κάποιες άλλες εμπειρίες ή... Γενικά, στην ίδια ερώτηση. Ναι. Σε ό,τι έχει υποθεί, έχει ακουστεί σχετικά με το θέμα του outsourcing. Και κάνοντας αναφορά, δεν θέλω να κάνω άμεσα αναφορά στη δικιά μας εταιρεία, να πω ότι πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, όταν αποφασίσεις να κάνεις outsourcing, το πρώτο στιγμίο είναι ότι πρέπει να είναι στρατηγική η σχέση. Δεν ξεκινάς να κάνεις μια συνεργασία για να κάνεις μια συνεργασία. Από το πιο απλό στο πιο σημαντικό που θα κάνεις outsourced, πρέπει με αυτό που συνεργάζεσαι να τον δεις σαν partner, γιατί αν δεν το δεις έτσι, δεν θα προχωρήσει η σχέση. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ναι, κάνουμε outsourcing, αλλά τα κίνητρα και οι στόχοι και των δύο συνεργάτων των εταιριών δεν είναι κοινοί. Έχουμε κοινωνικό στόχο, αλλά ο καθένας κοιτάει να εξυπηρετήσει και τις διαφορετικές ανάγκες. Άρα, βασική στρατηγική, λοιπόν, η στρατηγική υπόθεση είναι ότι υπάρχει στρατηγική σχέση και από τις δύο πλευρές και ο ένας βλέπει τον άλλον ως συνεργάτη. Το δεύτερο σημείο είναι ότι από πλευράς αυτού που δέχεται το outsourcing πρέπει να ξέρει ξεκάθαρα τι πάει να κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι του. Και άπαξ και έχει συμβεί αυτό, στη διαδικασία να παρακολουθεί σωστά την όλη διαδικασία. Αν αναφερθούμε τώρα καθαρά σε εταιρικό επίπεδο προσωπικό, εγώ προέρχομαι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια εταιρεία που, όπως γνωρίζετε, ανήκει πια στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και ήταν μια εταιρεία που ήταν καθαρά δημόσια. Άρα, ερχόμενη η ατέα ασφαλιστική στην Πειραιώς έπρεπε να αλλάξει ριζικά πάρα πολλά πράγματα και πολύ γρήγορα. Σε 1,5 χρόνο λοιπόν μέσα έπρεπε να αλλάξει η κουλτούρα σε κάποια πράγματα, να αλλάξουν πράγματα τα οποία, αν αρχίσει να λειτουργεί μόνο εσωτερικά, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας ότι έφυγε κάποιος κόσμος, ο νέος κόσμος που ήρθε μέσα, ένα μεγάλο ποσοστό ήταν outsourced. Αυτόματα λοιπόν, αυτό που ακούστηκε σήμερα στην συνάντηση, επιτεύχθηκε. Δηλαδή, εμείς καταφέραμε να βάλουμε μέσα και καινοτομία και ευελιξία, αλλά και μείωση κόστους. Ήρθε λοιπόν ο νέος κόσμος μέσα, με πολύ μεγαλύτερα, αν θέλετε, τυπικά προσόντα, με εμπειρία, με γνώση και όλο αυτό το πράγμα άρχισε να δουλεύει γρηγορότερα προς όφελος της εταιρείας. Άρα βλέπουμε λοιπόν άμεσα τα ωφέλη. Ένα στοιχείο που ακούστηκε πάρα πολύ σωστά και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι επειδή συνήθως στο outsourcing είναι σίγουρο ότι θα λάβεις νέα γνώση μέσα, θα έρθει καινούργια πληροφόρηση, άρα πάμε σε αλλαγές, πάμε σε αλλαγή νοοτροπίας. Εκεί αυτό που λέμε δέμενας λειτουργεί πάρα πολύ έντονα. Βλέπει λοιπόν ο παλιός, ας το πούμε, εργαζόμενος μέσα στην εταιρεία τον καινούριο σαν πιθανή απειλή και ταυτόχρονα σου λέει εμείς, εσείς.
Εδώ λοιπόν έχει μεγάλη σημασία το κατά πόσο η εταιρεία θα έχει κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της στην κατά τη διάρκεια που σχεδιάζει το outsource και νομίζω υπόθηκε πολύ σωστά να έχει καταλάβει το middle management, το quality management, ότι εδώ δεν ερχόμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής πυρομαχικών, αλλά σε μια διαδικασία συνεργασίας. Έτσι. Άρα και να μπορέσει η εταιρεία να δεχτεί το νέο προσωπικό και να το κάνει μέρος της κουλτούρας της. Άρα αισθάνομαι ότι στρατηγική σημασία λοιπόν η όλη διαδικασία, σωστή οργάνωση, σωστή δομή και κοινή στόχη όσον αφορά το έργο που πρέπει να γίνει, να επιτευχθεί. Αυτά από την πλευρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα στην κυρία Κουτσομήτρου, εσείς τώρα αγοράζετε υπηρεσίες outsourcing, έχετε κάνει καλές συμβάσεις. Και τώρα, πώς παρακολουθούμε αυτές τις συμβάσεις, εκεί τι πρέπει, ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Τα do's και τα don'ts και τα οτιδήποτε. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και να πάρω την μπάλα από τον κύριο Μωραήτη, μιας και ανήκουμε στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Και εγώ από φαρμακευτική εταιρεία, αυτή η μεγάλη κατηγορία που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν υποθέσουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά και έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία σύμβαση, ο έλεγχος θεωρώ ότι είναι βάσει αυτών των ωραίων KPIs που έχουν ακουστεί από το πρωί, με δείκτες δηλαδή, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, ξεκάθαρους στόχους και ποσοτικοποιημένους στόχους, άρα μετρήσιμους. Το πώς, αυτό είναι για το πώς. Για το ποιος κάνει τον έλεγχο, θέλω να πω. Να σταθώ και εγώ, όπως στάθηκε η κυρία Κουτσοβασίλη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος μέσα από την εταιρεία, από τη διοίκηση, από τους managers που εμπλέκονται στο όλο εγχείρημα. Ο έλεγχος είναι μέσα, δεν παίρνετε κάποιον τρίτο. Ο έλεγχος είναι μέσα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτός που κάνει μέσα τον έλεγχο να είναι και γνώση του αντικειμένου. Ναι. Και η διοίκηση, αν μπορούσε να κάνει, αν δεν μπορεί να κάνει, τουλάχιστον να έχει δεσμευθεί και να έχει εμπιστοσύνη στους manager της. Και όντως το quality control είναι πολύ σημαντικό και στις δικές μας εταιρείες κυρίως. Γιατί όλα είναι βάσει διαδικασιών και βάσει ελέγχων που περνάμε και audits και inspections κτλ. Το πόσο συχνά κάνουμε έναν έλεγχο έχει να κάνει με το έργο, πιστεύω. Δηλαδή, για μένα, μια υπηρεσία που κάνω outsourcing, μπορεί να χρειάζομαι μηνιαίες αναφορές, μπορεί να χρειάζομαι τριμηνιαίες αναφορές, μπορεί να χρειάζομαι εξαμηνιαίες, αναλόγως. Αυτό. Και θεωρώ ότι καταρχήν πρέπει να έχει γίνει μια πολύ καλή αξιολόγηση στον outsourcer και να μην. Πριν πάρει τη δουλειά. Γιατί αν την πάρει τη δουλειά, θεωρώ ότι είναι λίγο αργά. Δηλαδή, θα πρέπει να έχω αξιολογήσει τον πάροχο από πριν του δώσω δεν το έργο. Δεν είχατε crisis. Νομίζω πως όχι μέχρι στιγμής, δόξα Θεώ. Δεν είχαμε crisis. Ή τέλος πάντων το διαχειριστήκαμε κατάλληλα. Αν κάνουμε την ίδια ερώτηση σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο, εκεί τι παρατηρήσεις μπορούμε να έχουμε. Εγώ είμαι ο Κώστας Σαμαντούρος. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΓΡΕΚ ΚΑΠΑ Σαμαντούρος ΑΕΠΣΙΛΟΝ, η οποία κάνει outsourcing στον γεωργικό τομέα, γεωργικό κτηνοτροφικό τομέα. Και έχω και μια άλλη εταιρεία που είμαι πρόεδρος, που είναι τη New Business, η οποία κάνει franchise, καθαρά. Άρα δηλαδή, πουλάω και αγοράζω. Οπότε σας... Τα βλέπω δηλαδή και από τις δύο μεριές. Γι' αυτό μου είπατε κιόλας να αναλύσω αυτό το θέμα, το πώς θα παρακολουθήσουμε μία σύμβαση outsourcing. Είναι σημαντικό, οι κυρίες πριν που είπανε, πολύ σημαντικά όλα αυτά, άμα είναι μία καλή σύμβαση, ξεκινάμε και όλα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και θα έλεγα, εδώ στην Ελλάδα θα χρειαστεί και να είμαστε και πιο σκληροί. Το οποίο δεν το κάνουμε για να έχει και καλή και από τα δύο μέρη. Δηλαδή, θα πρέπει τη σύμβαση που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και τα δύο μέρη. Δηλαδή, ούτε να κάνουμε μία τέτοια σύμβαση που θα είναι χαλαρή για τον πάροχο, επειδή, ας πούμε, παίρνει πολύ λίγα λεφτά, ούτε και για αυτόν που παίρνει το outsourcing, επειδή δηλαδή το είδε, τα βρήκανε, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο πολύ επαγγελματίες όταν θα κάνουμε αυτό το πράγμα, για να μην έχουμε κανένα θέμα όταν συνεχίζουμε. Γιατί, όπως είπαμε, το outsourcing δεν είναι κάναμε μία σύμβαση για φέτος. Καλό είναι να κλείσουν οι εταιρείες μαζί. Δηλαδή, όποτε
έχοντας θετικό όχι να κλείσουν, να μεσουρανούν. Και οι μεν και οι δε, ας το πούμε, σε αυτόν τον χώρο. Αυτό που εγώ χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτό το... οι διοργανωτές, το συνέδριο αυτό. Και θα ήθελα να πω ότι μου βγήκε άμεσα κάτι που... από εδώ, από αυτό το συνέδριο. Ότι πρέπει να κάνω το πιο, όπως είπε ο κύριος Τζακ, που είναι κάτω, που είναι και ένας παλιός διαφημιστής, ο οποίος είπε ότι εγώ όλα τα κάνω... Outsourcing. Εγώ θέλω να κάνω τώρα outsourcing στο outsourcing. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο. Γιατί για όλα αυτά, για όλα αυτά που είπατε δηλαδή. Γιατί αν θα μου κάνουν για μένα καλές συμβάσεις, σκοτώνονται οι άλλοι για μένα και είμαι αυτός που απολαμβάνω, αυτό είναι σημαντικό. Και στη διαφήμιση το ίδιο. Όταν στα κάνουν όλα οι άλλοι και δεν είσαι. Και μάλιστα την εποχή αυτή που γίνεται το συνέδριο, πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη κρίση στη χώρα μας, η οποία ξεπερνιέται σιγά σιγά, θα έλεγα. Εγώ δεν είμαι από τους τύπους, είμαι πολύ αισιόδοξος και στην κρίση. Ήταν ωραία αυτή η κρίση πάντως. Δίνει ευκαιρίες αυτή η κρίση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί μία επιχείρηση να έχει τα καλύτερα στελέχη του κόσμου, να είναι, για να γίνει πολύ μεγάλη, θα πρέπει να πάρουν από όλους και από λίγα ή πολλά ή όλα. Αρκεί να είναι από τους πρώτους τα πρώτα. Και έτσι έχει μια σίγουρη επιτυχία. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Εγώ από το 1982 είμαι επιχειρηματίας περισσότερο, όχι consult, όπως το λέτε, και consult όμως, γιατί από εκεί βγάζω λεφτά τα περισσότερα. Και είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, θέλετε να σας γίνω πιο ειδικός σε αυτό που με ρωτήσατε. Δεν νομίζω, το είπανε και η συνάδελφος. Δεν ξέρω αν το ακροατήριο έχει κάποιες απόψεις, παρατηρήσεις επί του... να πει. Αν όχι... Έχω μια κυρία. Ναι. Τον αναφέραμε μέχρι τώρα σαν ποιότητα. Ναι, σωστά, είναι η ποιότητα. Αυτό που θέλουμε να λάβουμε είναι η καλή ποιότητα. Όμως αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου για να διασφαλίσουμε την καλή ποιότητα είναι να διαχειριστούμε καλά τους κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην τράπεζα ownership του outsourcing, το policy δηλαδή, το έχει το operational risk. Διότι θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε ενέχει κινδύνους. Και σίγουρα εξαρτάται από το τι είδους ανάθεση κάνουμε, έτσι. Το να δώσουμε τον καθαρισμό του κτηρίου ή τον καφέ δεν είναι κίνδυνος. Όμως το να δώσουμε έξω να μας τυπώνουν τα statements ή τα collection της τράπεζας, σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος ή τη φύλαξη του φυσικού μας αρχείου. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε καταρχήν ένα policy, κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε πουθενά, ότι κάθε εταιρεία πρέπει να έχει ένα outsourcing policy, μέσα στο οποίο θα ξεκαθαρίζεται ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και ποιος έχει το ownership για την κάθε ανάθεση και ποιος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τον κίνδυνο. Διότι όταν ο κίνδυνος εκδηλωθεί, κάπου θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Και το σημαντικό βέβαια είναι να μην εκδηλωθεί ο κίνδυνος και να έχουμε κάνει όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπατε από την πλευρά των συμβάσεων, των αξιολογήσεων, τη διαχείριση των ρίσκων από πριν. Όμως όλο αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε ότι έχει γίνει. Άρα, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι πρέπει να έχουμε πολιτική όπου να ξεκαθαρίζεται το ownership και τα responsibilities και θα πρέπει να έχουμε και ένα risk assessment methodology. Για την κάθε ανάθεση θα πρέπει να αξιολογείται μέσα από μια μεθοδολογία ο κίνδυνος, οι κίνδυνοι που υπάρχουν και να λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες για το πώς μπορούμε να τις μετριάσουμε. Και αν αυτός ο κίνδυνος και όπως είπατε σωστά πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση από πριν, αν η κίνδυνη είναι μεγάλη, σύμφωνα με το risk appetite που έχει ο οργανισμός, τότε δεν προβαίνουμε στο outsourcing. Αν όμως ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος,
είναι η απόφαση που θα πάρουμε και το cost-benefit ανάλυση που κάνουμε για να δώσουμε την ανάλυση. Ο κίνδυνος γιατί είναι διαφορετικός, αν είναι μέσα ή έξω? Σίγουρα όταν δίνεις κάτι προς δηλαδή, τα έξω. Δηλαδή, να κάνω μια απλοϊκή ερώτηση. Ναι. Αν είχατε εσείς φορτηγά αντί της Group 4 ή της άλλες Brink, πώς λέγονται οι εταιρείες, και μεταφέρατε τα χρήματα. Γιατί το ρίσκο είναι διαφορετικό τώρα που κάνετε outsourcing με το να τα μεταφέρατε εσείς με δικούς σας υπαλλήλους και δικά σας φορτηγά? Γιατί εμείς αν τα είχαμε... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ρίσκο... Συγγνώμη, θέλω να το πω. Το ρίσκο είναι είτε είναι μέσα, όπως το βλέπω εγώ, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω, πρέπει να κάνεις κάποια δουλειά. Δηλαδή και το ρίσκο να το υπολογίσεις και υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι owner του project στο outsourcing, αλλά είναι διευθυντής του τμήματος αν είναι μέσα. Και ούτω καθεξής, εκτός αν κάνω λάθος. Η δικιά μας άποψη και αυτό που υπάρχει μέσα στις καλές πρακτικές και υπάρχει και παντού, είναι ότι όταν αναθέτεις κάτι σε έναν τρίτο, ουσιαστικά έχεις μεγαλύτερο κίνδυνο. Διότι όταν το κάνεις εσύ ο ίδιος, έχεις το management και είναι δικό σου. Αν πάρουμε αρκετά παραδείγματα, ας πάρουμε το παράδειγμα της μεταφορά των χρημάτων. Αν την κάνεις εσύ ο ίδιος, ασφαλίζεσαι κιόλας εσύ ο ίδιος για τα χρήματα που μπορεί να χάσεις. Αν το αναθέσεις σε κάποιο τρίτο, πρέπει να διασφαλίσεις ότι ο τρίτος, για παράδειγμα, έχει ασφαλιστεί. Φυσικά, αυτά είναι προδιαγραφή το SLA. Πρέπει να βάλεις τις ρήτρες. Έτσι. Σωστά. Όταν θα τυπώσεις αυτό εσύ, λέμε, ναι. Όταν θα τυπώσεις εσύ τις κάρτες ή τα statement, ξέρεις ότι θα τα τυπώσεις σωστά. Και ξέρεις ότι αυτά που θα τυπώσεις θα τα στείλεις. Και έχεις ένα management, όμως τον τρίτον δεν μπορείς να τον ελέγξεις, ο οποίος θα βρίσκεται, δεν μπορείς κάθε μέρα να είσαι εκεί. Έχετε... Εκτός αν κάνεις το co-sourcing μετά που είπαμε. Συγγνώμη. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω. Βεβαίως, εδώ, σε αυτή την παρέμβαση, φαίνεται και η σημασία της καταγωγής και της προέλευσης του κάθε στελέχους. Οπωσδήποτε το risk management που θα πρέπει να εφαρμοστεί είναι, τουλάχιστον στη δικιά μου φιλοσοφία, δεδομένο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις risk management σε οποιοδήποτε, είτε είναι μέσα, είτε είναι έξω. Αυτό είναι δεδομένο. Πιθανότατα, όταν αρχίζει το outsourcing και είναι και αφορά κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συνδέεται με διαδικασίες ή με το τελικό προϊόν το οποίο παρέχει η εταιρεία, τότε πράγματι θα πρέπει αυτό το risk management να είναι πιο εντατικό ίσως και οι διαδικασίες παρακολούθησης, το quality αυτό που αναφέρθηκα στην αρχή, να είναι σε εγρήγορση. Επίσης, ένα άλλο θέμα και θα ήθελα να προσθέσω εδώ στους συναδέλφους, είναι οι διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, μπορεί να παρατηρήσεις λάθη και θα συμβούν λάθη ή θα συμβούν προβλήματα. Πότε κάνεις την αναθεώρηση του οποιοδήποτε πλάνου σου για outsourcing και πότε κάνεις και τις διορθωτικές σου κινήσεις. Άρα, είναι μια δυναμική, λοιπόν, κατάσταση. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν στιγμές ή κλάδοι όπου το ρίσκο σε outsourcing είναι πιο υψηλό. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ρίσκο μπορεί να είναι και πιο χαμηλό. Μπορώ και εγώ. Καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ συμφωνώ και με τα όσα υπόθεσαν μέχρι εδώ. Εδώ στη τραπεζική, και το μιλάω καθαρά σαν συνάδελφοι, το πρόβλημα είναι ότι στις τράπεζες, και καταλαβαίνω απόλυτα το πώς θα τοποθετηθεί η συνάδελφος στο θέμα, τις περισσότερες φορές κάνεις outsource το core business σου. Δηλαδή για την τράπεζα και για την κάθε τράπεζα, όταν δίνει τα στοιχεία του πελάτη σου για να τυπώσει κάρτε, για να τυπώσει statements, για οτιδήποτε άλλο, ουσιαστικά περνά στοιχεία που είναι το core business σου. Περνά ουσιαστικά τη φερεγγιότητα τη τράπεζα προ τα έξω, άρα ό,τι και να συμβεί μπορεί να έχει πιθανά μεγάλα προβλήματα. Άρα δέχομαι και συμφωνώ στο γεγονό ότι όσο πιο καλό risk management έχει κάνει όσον αφορά το πώ έχει οριοθετήσει αυτό που παναδώσει προ τα έξω, θα έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα για το πιο. Για μεγαλύτερο safety και του πελάτη σου, μιλώντας πια σε αυτό που έχει την υπηρεσία από σένα, αλλά και σένα σαν τράπεζα αυτή καθ' αυτή. Άρα το κομμάτι αυτό είναι σωστά δομημένο, ότι πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα αυτή ακριβώς της λογικής που μόλις υπόθηκε. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα το όνομά σας, οπότε τελειώνω αμέσως. Από την άλλη πλευρά όμως, και αν μιλήσουμε για περιπτώσεις προϊόντων που έχουν, αν θέλετε, λιγότερη ευαισθησία στα προσωπικά δεδομένα κλπ.
Και πάλι το ρίσκο, θα συμφωνήσω ότι έχει τεράστιο ρόλο, που μπορεί όμως να διαθυνθεί, να απλωθεί μέσα από μια διαδικασία που, όπως υπόθηκε πριν, είτε με το διορθωτικών ενεργειών, είτε μέσω κάποιων άλλων ενεργειών που ακολουθεί η εταιρεία. Εγώ ήθελα να πω για το φόβο που λέτε με το θέμα του τον τραπεζικό τομέα. Έχω κι εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα, ότι εγώ φοβάμαι τα υψηλόβαθμα στελέχη μου και όχι τα χαμηλόβαθμα. Ποτέ δεν θα απολύσω τις καθαρίστριες, γιατί έχουν και χαμόγελο και είναι τόσα χρόνια μαζί μου. Θα τις κρατήσω όντως, αλλά τα υψηλόβαθμα στελέχη μου, σε αυτή την κρίση, να είστε σίγουροι, όλοι αυτοί που μπορεί να είναι επαγγελματίες, θα με καταλάβουν πλήρως. Αυτή ήταν η πρώτη που θα θέλανε να μην βγεις από την κρίση. Καταλάβατε, και οι τράπεζες βέβαια, αλλά και κάποια στελέχη σημαντικά, τα οποία καλύτερα να ξέρω τους εχθρούς μου, τους φίλους μου δεν τους θέλω. Εκεί θα κάνω outsourcing. Ακόμα και στα παιδιά μου outsourcing. Να το ξέρετε. Και θα είναι μια επιχείρηση που θα πάει πολύ μπροστά. Πάντως, οι τράπεζες, άμα πηγαίνετε καλά, χαρά τους είναι και θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Όχι. Δεν είναι καλύτερα να μην... Μια παρατήρηση επί του θέματος. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά θέλω να τονίσω, θέλω να πω το εξής. Όταν κάτι το έχεις μέσα, δεν του δίνεις την αναγκαία σημασία. Και αυτό είναι το καλό του outsourcing από την ανάποδη. Δηλαδή, από τη στιγμή που το δίνεις outsourcing, σε αναγκάζει να έχεις τον σπόνσορα ή όπως τον είπατε εσείς, να κάνεις το risk analysis, να κάνεις alternative, να κάνεις plan B και όλα τα σχετικά, γιατί πρέπει να καθίσεις να τα διαπραγματευτείς, να τα βάλεις σε ένα συμβόλαιο, να τα κάνεις KPI, σε SLAs κτλ. Αυτά όλα που θα έπρεπε κανονικά να είναι μέσα και να υπάρχουν και στην εσωτερική οργάνωση, δεν τα κάνουμε γιατί λέμε είμαστε εμείς. Ενώ το outsourcing σε πιέζει να τα κάνεις. Δεν διαφωνώ με εσάς, απλά τονίζω αυτή τη διαφορά. Και μέσα θα τα κάνεις και είναι αυτό που είπατε πριν, ότι ουσιαστικά έχεις τις διαδικασίες σου. Ναι. Και μέσα ναι. έχεις τα ISO σου, έχεις τις διαδικασίες σου. Αντίστοιχα θα κάνεις αυτό που αναφέρθηκε και πριν, όταν θα τα δώσεις έξω, θα κάνεις ένα business process engineering, ένα change management, ναι. αλλά θα πρέπει να διαχειριστείς το ρίσκο σου. Σωστά. Και μία τελευταία σημείωση. Αναφέρομαι στην τράπεζα, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με ουσιώδη και μη ουσιώδη που λέμε outsourcing, αν είναι σημαντικό ή όχι, και δεν έχει να κάνει η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου μόνο στην τράπεζα. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Ναι, σαφώς, εγώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου στο ιδιωτικό σχολείο, εκεί που είχαν τα σχολικά, ήρθε και μας είπε το σχολείο ότι τα δίνουμε σε μια εταιρεία με πούλμαν και συνοδούς και οδηγούς, και άρχισαν τα παιδιά μου κάθε μέρα να έρχονται με ένα άλλο πούλμαν, με ένα άλλο οδηγό, με μία άλλη συνοδηγό στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό είναι ρίσκο αντίστοιχα και δεν έχει να κακό κάνει με το τραπεζικό τομέα. Κακό δεν SLA ξέρω τι SLA μάλλον. Είχε κάνει το σχολείο, αλλά σίγουρα και για το σχολείο και για μένα, πάλι είναι αντίστοιχο ρίσκο. Ακριβώς. Εκεί θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, το σχολείο αυτό ξαφνικά να βρεθεί με μείον 100 εγγραφές. Οπότε τότε τι κάνεις, έχασες την δουλειά και κλείσες το σχολείο. Ακριβώς. Αυτό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα risk management για να μπορέσεις να διαχειριστείς σε μια... Έχουμε για μία ερώτηση, δυστυχώς. Και κάτι ακόμα μπορώ να συμπληρώσω με το θέμα του ρίσκου. Το ρίσκο μπορείς να το ασφαλίσεις. Γιατί μπορείτε να κάνετε outsourcing στο ρίσκο σας. Εδώ η κυρία, που είναι πιο ειδική από μένα, μπορεί να το πει. Εγώ στην ασφάλιση, συγγνώμη, σας άκουσα, ναι. Όχι σε εσάς, που είσαι ασφαλίστρια. Το ρίσκο, να έχω όλα τα πάντα, να μην έχουν κανένα πρόβλημα και τελειώνει η ιστορία. Αν την πάρει. Τελευταία ερώτηση. Το σχόλιο δεν ήταν απλά για τα κανονιστικά πλαίσια που διέχουν τέτοιες συμφωνίες. Ευχαριστώ. Και απλά μέρος του SLA ή μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης ενός παρόχου θα πρέπει σίγουρα να είναι το κατά πόσο ο πάροχος είναι συμβατός με κάποιες πιστοποιημένες διαδικασίες. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο, μπορεί να μην είναι όριμο στην Ελλάδα ή να μην το ζητούν οι πελάτες, αλλά πιστοποιήσεις ISO ή παρομοίου τύπου υπάρχουν. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, καλύπτεται και αυτό το κομμάτι. Ναι, το κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει. Το κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει σε κάθε εταιρεία και σε κάθε κλάδο. Το θέμα είναι πώς τον εφαρμόζεις στη δικιά σου εταιρεία και πώς τον διαχειρίζεσαι όταν δίνεις το outsourcing. Το κανονιστικό πλαίσιο δεν υπάρχει και οι διαδικασίες δεν υπάρχουν απλά
για να παίρνουμε πιστοποίηση ISO. Είναι για να περιγράφουμε τις διαδικασίες οι οποίες έτσι και αλλιώς τηρούνται μέσα στην εταιρεία και οι οποίες μας κάνουν, μας οδηγούν σε ένα τελικό προϊόν, σε μια παροχή υπηρεσίας. Άρα λοιπόν έχουν τεράστια αξία. Δεν είναι απλά ένα περίγραμμα διαδικασιών, γι' αυτό και πρέπει ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να συμμορφωθεί με την κανονιστική διαδικασία και το κανονιστικό πλαίσιο που έχει η κάθε εταιρεία που του δίνει το έργο. Και μπορεί να είναι από πολύ αυστηρό, παραδείγματος χάρη, φανταστείτε μία εταιρεία software άμυνας. Και άμυνας, έτσι. Διαστήματος και άμυνας. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα. Και είναι software. Τα standards που υπάρχουν είναι φοβερά. Εκεί πέρα, εάν δοθεί ένα outsourcing, θα πρέπει ο πάροχος να ακολουθήσει αυτά τα standards, τα πολύ ψηλά. Το ίδιο συμβαίνει και στο φάρμακο. Θα πρέπει να ακολουθήσει πλήρως τις αποφάσεις και τα regulatory του ΕΟΦ. Έτσι. Όταν συνδέεται η παροχή αυτή με το τελικό προϊόν και άλλες διαδικασίες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συμπληρώσω ήθελα κάτι, αν είναι εύκολο και έχω χρόνο βέβαια. Ήθελα να σας πω και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, με τόσο μεγάλη φορολογία στις επιχειρήσεις και με τόσο ΙΚΑ που πληρώνουμε, είναι ανάγκη το outsourcing σε όλες αυτές μιας εταιρείας. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Όχι, ναι, όταν έχεις 35% εφορία, δεν μπορείς να έχεις δικούς υπαλλήλους, πολλούς, και αυτό το outsourcing είναι παροχή υπηρεσιών, είναι με χαρτάκι, αυτό που κάνανε οι μηχανικοί χρόνια. Όλους τους είχαμε υπάλληλους, το χαρτάκι. Ωραία. Ελέγχεται και ήταν πιο οικονομικά. Ελεύθερη υπηρεσία, έτσι. Ναι, ελεύθερη υπηρεσία. Και ελέγχεται καλύτερα. Και ελέγχεται και καλύτερα από όλους μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για εσάς που μείνατε μέχρι τώρα.